Στην υπόθεση τώρα της δολοφονίας Κατσουρί πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχει ο Γιάννης Γιάκας από τις απολογίες των αξιωματικών της Ελλάς για τα επεισόδια Γιάννη στη Νέα Φιλαδέλφη και για την εισβολή των κροατών χούλιγκαν στη χώρα μας. Λίνα, πρέπει να πούμε ότι οι καταθέσει, παύλα, απολογίε έχουν ολοκληρωθεί. Ο αντιστράτηγο, ο οποίο έχει αναλάβει να, να κάνει την ένορ και διοικητική εξέταση, αναμένεται το πολύ αύριο, το αργότερο, μέχρι τη Δευτέρα, να έχει συντάξει και το πόρισμα. Ε, σε όλε τι καταθέσει και όλε τι απολογίε υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Ε, ο υποστράτηγο, οι δύο ταξίαρχοι και ο αστυνομικό διευθυντή ε, που απολογήθηκαν ουσιαστικά λένε ότι έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Κανεί δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Γαδάρχη, μάλιστα, φέρεται να αναφέρεται και στου δύο ε, βοηθού του αλλά και στο αρχηγείο και μάλιστα ανέφερε ότι ο ίδιο δεν ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων όταν οι Κροάτε έφτασαν μέχρι την έφυλα. Υπάρχουν και κάποια αντικρουόμενα στοιχεία μέσα στι καταθέσει αναφορικά με την τοποθέτηση ομάδα ΣΟΠ και στα διόδια τη Ελευσίνα ναι. όταν οι Κροάτε Χούλιγκαν πέρασαν ε, για να μπουν ε, στην Αττική. Ενώ ο αστυνομικό διευθυντή ε, που υπηρετούσε στη Γενική Αστυνόμευση τα βάζει με όλου, ακόμα και με τον αρχηγό. Λίνα, το συμπέρασμα μέχρι στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε σύμφωνα με τι πληροφορίε, είναι ότι ο καθένα τα ρίχνει στο διπλανό του.